όχι μόνο. Το τηλέφωνο των εκδόσεων 210-36-37-011. Μας συντροφεύσει αυτή την ώρα το βιβλίο του Γάλλου Ορθοδόξου μοναχού Ιωάννη με τίτλο «Διψώ για ένα ζωντανό νερό», που έχει άρθρα του και ομιλίες ή συνεντεύξεις του μοναχού Ιωάννη, και όλες αυτές αναφέρονται ασφαλώς στην πνευματική ζωή αλλά και στη δική του μεταστροφή στο χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Το βιβλίο έχει μεταφράσει πάρα πολύ όμορφα η θεολόγος Ζωή Πλιάκου από τα γαλλικά, η οποία σημειώνει και τα εξής: «Θα ήταν ίσως χρήσιμο να λάβουμε υπόψη, όσοι αφιερώσουμε χρόνο στην ανάγνωση αυτού του μικρού βιβλίου, ότι ο πατήρ Ιωάννης απευθύνεται σε Γάλλους Ορθοδόξους, πράγμα που σημαίνει ότι οι ακροατές του δεν είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί εκ καταγωγής ή εκ γενετής. Σημαίνει επίσης ότι έχουν μια άλλη πνευματική παράδοση, τόσο σε διαβάσματα, θεάματα, όσο και σε αναζητήσεις. Πράγματι, στην έκφρασή του, ο πατήρ Ιωάννης είναι ενθουσιαστικός αλλά και ελλειπτικός. Εννοεί περισσότερα από όσα εκφράζει. Γι' αυτό και σε πολλά σημεία ο λόγος του φέρνει στο νου την Αγία Γραφή. Πατέρες και ασκητές της παράδοσής μας, λόγια και εκφράσεις ακόμη και σύγχρονων Ορθόδοξων Αγίων. Από τις ολίγιστες αυτές διαπιστώσεις, πρόδειλη είναι η διαχρονικότητα και η οικουμενικότητα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης, γεγονός χαροποιό που προξενεί ευθύνη και συμβάλλει στην αυτογνωσία μας. Στη διάρκεια ενός υπέροχου ταξιδιού με την ιανική συντροφιά του Αγίου Φιλίππου Θυσίου στην νοτιοδυτική Γαλλία, είχαμε τη χαρά να γνωρίσουμε τον πατέρα Ιωάννη. Τον επισκεφθήκαμε στη σκήτη της Αγίας Πίστεως, όπου ζει με τη μικρή του συνοδεία. Στη Θεία Λειτουργία, τις Κυριακές, συμμετέχουν πιστοί και οικογένειες που ταξιδεύουν ακόμη και 200 χιλιόμετρα για να φτάσουν εκεί. Η επίσκεψή μας έγινε τον Αύγουστο του 2009. Η σκήτη είναι σκαρφαλωμένη στα κατάφυτα υψώματα της Εβέν και παλιά ήταν σταθμός στο δρόμο που οδηγούσε στο Σαν Διέγκο Ντι Κομποστέλα, το γνωστό μεγάλο ακόμη και σήμερα χριστιανικό προσκύνημα. Αλυσμόνητα κατανυκτικός ο εσπερινός τον οποίο τέλεσε ο πατήρ Ιωάννης στα γαλλικά και στα ελληνικά, και πεντανόστιμα τα ντοματίνια και τα καρότα που μας φίλεψε, ήταν Τετάρτη. Η Αγία Πίστη καταγόταν από την Ακουιτανία, περιοχή της Νότιας Γαλλίας, και ήταν μικρούλα, ούτε 15 χρονών, όταν μαρτύρησε για την πίστη της στο Χριστό κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Την ευλαβούνται στην νοτιοκεντρική Γαλλία, πολύ στην Καταλωνία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Την επικαλούνται ειδικά οι φυλακισμένοι και αδίκως καταδικασμένοι, όπως ήταν άλλωστε και εκείνοι. Η μνήμη της γιορτάζεται στις 6 Οκτωβρίου. Ναι, η πρωτεύουσα του Νέου Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών, Σάντα Φε, που χτίστηκε από Ισπανούς, φέρει το όνομά της. Αγία Πίστη γιορτάζει η Εκκλησία και στις 17 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για την νεαρή κόρη της Αγίας Σοφίας, που σύμφωνα με την παράδοση μαρτύρησε με τη μητέρα και τις αδελφές της, αγάπη και ελπίδα, στη Ρώμη, επί αυτοκράτορος Αδριανού.
Μαδρίτη, λέει, και ο Πέρ Ζαν, ο μοναχός Ιωάννης, στον πρόλογο. Σε αυτή τη σειρά ομιλιών και άρθρων έχω σκοπό να μοιραστώ ό,τι άκουσα και έζησα κοντά στους μοναχούς του Άθωνα και κοντά στον πατέρα Σεραφείμ, πνευματικό μου πατέρα, ηγούμενο της Μονής του Αγίου Σάβα στην έρημο της Ιουδαίας. Οι αναφορές σε κείμενα δεν είναι πάντοτε συγκεκριμένες, όχι από αμέλεια, αλλά επειδή όλα αυτά έχουν γίνει πια ο ίδιος μου ο εαυτός. Χρέος του ανθρώπου είναι να εκπληρώσει όσο ζει την κλίση του, να μεταμορφώσει δηλαδή τα πάθη του σε αρετές και να αναγεννηθεί πλήρως. Αυτή η μεταμόρφωση δεν καταλήγει σε αυτάρεσκο εγωισμό, αλλά ανοίγει την καρδιά στο θείο και στολίζει τη δημιουργία με έργα δοξαστικά. Η πορεία από το νου στην καρδιά είναι όπως ένα προσκύνημα. Ο πιστός ακολουθεί ένα δρόμο, την παράδοση, και έχει ένα όχημα, τη λειτουργική ζωή. Παράδοση και λειτουργική ζωή είναι δύο εργαλεία που έχουν σφυριλατηθεί από την εμπειρία των πατέρων της ερήμου. Δεν δυσκολεύουν τον πιστό, αντιθέτως τον προστατεύουν από τις ενέδρες, τις οποίες συναντά στην πορεία του κάθε αναζητητής του απόλυτου. Σε ένα χωριό υπήρχε ένας λόφος τόσο ωραίος που οι άνθρωποι αποφάσισαν να χτίσουν εκεί ένα λευκό ναό. Έφεραν μηχανήματα, άνοιξαν θεμέλια, έφεραν μάρμαρα, πολύτιμη ξυλία και καθαρό χρυσάφι. Έχτισαν έναν λευκό ναό. Σε ένα χωριό υπήρχε ένας λόφος τόσο ωραίος που οι άνθρωποι αποφάσισαν να χτίσουν εκεί έναν λευκό ναό. Ξεχέρσωσαν τον τόπο, πελέκησαν τις πέτρες, έκοψαν δέντρα για να τα κάνουν δοκάρια. Έχτισαν ένα λευκό ναό. Και στις δύο ιστορίες το αποτέλεσμα είναι ένας λευκός ναός. Όμως ο ένας κατασκευάστηκε από υλικά ξένα, φερτά, ενώ ο άλλος, αυτός που χτίστηκε με υλικά από τον ίδιο το λόφο, από τη σάρκα του, θα γίνει τόπος της φανέρωσης του Θεού. Δεν χρειάζεται να φέρουμε στην καρδιά του ανθρώπου τίποτε απ' έξω. Όλα είναι χαραγμένα και βρίσκονται εκεί εν σπέρματι. Η ουσιαστική δουλειά ξεκινάει από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ή μήπως δεν ξέρετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Η παράδοση δεν διδάσκει κάτι το έξοχα ασυνήθιστο ή θαυμάσιο. Αποκαλύπτει αντίθετα τη λαμπρότητα του απλού. Φανερώνει την άρρητη παρουσία στην καθημερινότητα. Το ιερό δεν ανήκει στην ιστορία. Διαφορετικά θα παρήκμαζε και θα το κατέπνιγαν οι περιστάσεις. Το ιερό είναι αδιάλειπτα παρόν, ξετυλίγεται αδιάκοπα, είναι αιώνιο, απηχεί την αιωνιότητα και τη στιγμή συγχρόνως. Για να ανοιχτούμε στο ιερό, πρέπει να ανακαλύψουμε ξανά την αθωότητα, το θαυμασμό, την έκπληξη, να ξαναγίνουμε μικρά παιδιά. Ο Χριστός μας αναζητά. Ας τον αφήσουμε να μας αρπάξει, ενδυόμενη την άκρα πτωχία, που δεν είναι άλλη από την πτωχία της καρδιάς. Αυτή η ιερή σαλότητα δίνει φτερά στον πιστό, του επιτρέπει να ολοκληρώσει τη δημιουργία, να συνεργαστεί με τον Δημιουργό, να αφήσει έργα ωραιότητας για τις γενιές που θα έρθουν. Στο βάθος του είναι, δεν είναι γραμμένοι οι νόμοι. Στο βάθος του είναι, αναπαύεται η Θεία Παρουσία. Thank you.
προσκυνητής των Αδίτων. Συζήτηση με έναν Γάλλο που καταγράφηκε το 1991 για το περιοδικό Terre DCL, Γη του Ουρανού. Αδελφέ Ιωάννη, πώς γίνεται μοναχός? Ο μοναχός Ιωάννης έχει έρθει και στο σταθμό μας, έχει δώσει συνέντευξη στην εκπομπή Ραδιο Παραμυθία και χαρήκαμε πάρα πολύ που τον γνωρίσαμε, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Έγινε μοναχός, λέει, όχι για να αποφύγω τον κόσμο, αλλά για να διεισδύσω στο νόημα της ζωής, για να γνωρίσω τον κόσμο βαθύτερα και σε μια διάσταση πιο προσωπική. Πριν γίνω μοναχός ήμουν δημοσιογράφος. Πήγα στο Άγιο Όρος στην Ελλάδα για να γράψω ένα άρθρο για μια Ιαπωνέζικη εφημερίδα στην οποία κρατούσα το καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Μια μέρα περπατώντας στο δάσος βρέθηκα μπροστά σε μια ερυπωμένη εκκλησία. Μπήκα και στην κρύπτη της ανακάλυψα ένα οστεοφυλάκιο. Η τυχαία αυτή συνάντηση ήταν για μένα η αποφασιστική στροφή. Ήμουν 30 ετών. Στην ηλικία αυτή το μόνο που σκέφτεται κανείς είναι να καταβροχθήσει τη ζωή, αναζητώντας την άμεση ευχαρίστηση, τη δύναμη, τη γνώση. Ξαφνικά αντίκρισα κατά πρόσωπο την ίδια μου την πραγματικότητα. Κάποια μέρα θα βρεθώ εκεί, στην άλλη όχθη, χωρίς να έχω ζήσει. Κατάλαβα ότι δεν ζούσα για μένα, αλλά για την εντύπωση που ήθελα να δώσω στους άλλους για μένα. Βγαίνοντας από την εκκλησία, ταραγμένος από τη θέα του οστεοφυλακίου, βλέπω ένα γέρο μοναχό, δεν τον είχα συναντήσει ποτέ άλλοτε. Πολλές φορές η Θεία Πρόνοια μας στέλνει το πρόσωπο που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Τον ζήτησα να μου μιλήσει για το πνευματικό νόημα της εικόνας, όμως δεν μιλούσε καμία από τις γλώσσες που μιλούσα. Για να μου εξηγήσει λοιπόν το νόημα της εικόνας, άρχισε να ψέλνει στα ελληνικά. Δεν καταλάβαινα λέξη, αλλά το άκουσμα μου προκάλεσε καινούργια ταραχή. Ήταν για μένα πρωτάκουστο. Η συγκίνηση δεν ήταν εγκεφαλική ή αισθητική. Είχε αγγίξει τα βάθη της καρδιάς. Ψάλλοντας έναν ύμνο, ερμήνευε το μυστήριο της εικόνας της Σταύρωσης. Ξεπερνώντας τις λέξεις, αντιλήφθηκα την απάνθρωπη οδύνη και την υπεράνθρωπη δύναμη. Ανακάλυπτα εκείνον που πέθανε σαν σκλάβος και δοξάστηκε ως Θεός. Από έναν απλό ύμνο ανακάλυψα μια καινούργια γλώσσα, τη γλώσσα της καρδιάς. Πέθανα για κάτι και ξαναγεννήθηκα σε μια νέα πραγματικότητα. Επιστρέφοντας στο Παρίσι, το μόνο που σκεπτόμουν ήταν να διδαχθώ, να ζήσω σε αυτή τη γλώσσα, στη γλώσσα της καρδιάς. Η Θεία Πρόνοια με οδηγούσε ακόμη. Στο μετρό μπέρδεψα την έξοδο και βγαίνοντας πέρασα τυχαία μπροστά από μια ορθόδοξη εκκλησία. Βρέθηκα σε μια ακολουθία. Όλα έβρισκαν μέσα μου απήχηση. Το χρυσό των εικόνων, το θυμίαμα, η πανηγυρική λειτουργία, η κατανυκτική ατμόσφαιρα της σύναξης των πιστών. Είπα στον εαυτό μου, πρέπει να μπω για τα καλά σε αυτό το δρόμο. Και έτσι έγινα προσκυνητής των Αδίτων. Έγινα μοναχός για να γνωρίσω σε βάθος αυτή τη γλώσσα, τη γλώσσα της καρδιάς, που δεν σου αποκαλύπτεται παρά μόνο με την εμπειρία, με το βίωμα. Και το βίωμα προϋποθέτει σχέση εμπιστοσύνης με την αιωνιότητα την κάθε στιγμή. Αυτή η γλώσσα δεν αρνείται τον κόσμο, αντιθέτως τον αφουγκράζεται, τον παντρεύεται, τον μεταμορφώνει, τον καλεί με το όνομά του, ζει μαζί του το θαύμα της καθημερινότητας. Ο μοναχός δεν απορρίπτει τον κόσμο, πράγμα που θα σήμαινε ότι απορρίπτει τον ίδιο του τον εαυτό. Αντιθέτως, βρίσκεται στην καρδιά του κόσμου και η σχέση του μοναχού με τον κόσμο είναι εκλεπτισμένη και ουσιαστική.
Και ορθόδοξος πώς γίνεται? Όταν παίρνεις μια απόφαση, σου δίνεται και η δύναμη να την πραγματοποιήσεις. Από τη στιγμή που η επιθυμία πήρε σάρκα και οστά, έμεινε να βρεθεί ο τόπος για να ριζώσω. Στην ορθόδοξη παράδοση, η αναζήτηση τόπου ταυτίζεται με την αναζήτηση πνευματικής πατρότητας. Χρειάζεται ένας πατέρας που να σε κρατάει σε εγρήγορση, ώστε να αντιληφθείς αυτή τη γλώσσα. Δεν πρόκειται για την ομιλία ή την παιδεία. Ένας πατέρας που να σε αφυπνήσει, για να νιώσεις το σκύρτημα της Θείας Παρουσίας μέσα σου. Δεν αποζητούσα διανοητική κατανόηση. Δεν ήθελα να διδαχθώ μια καινούργια τεχνική. Επιθυμούσα να μοιηθώ στη ζώσα και βιωμένη παράδοση. Αυτό σημαίνει δουλειά στους αγρούς, δηλαδή χειρονακτική εργασία, να μάθεις να προσεύχεσαι, να μάθεις να σέβεσαι, να μάθεις να ζεις με την καθοδήγηση ενός γέροντα, να μάθεις να συνομιλείς μυστικά με τον ζώντα Χριστό. Ήθελα να γνωρίσω σε βάθος τον λόγο, δηλαδή τα θεία ονόματα, τη ζωογόνο δύναμη του πνεύματος και όχι το γράμμα που πετρώνει το πνεύμα. Το ότι δεν μιλούσα ελληνικά δεν με εμπόδισε καθόλου. Έφυγα για το Άγιο Όρος και μετά πήγα στην έρημο της Ιουδαίας, όπου έμεινα πολλά χρόνια. Είχα ανάγκη στη νέα μου πίστη ο Θεός να είναι για μένα το παν. Γνωρίζω ότι ο Θεός μιλά σε καθαρά καρδία. Όμως, πριν η καρδιά ειρηνεύσει μέσα στην έρημο, επιστρέφουν όλα τα πάθη μας, όλες οι αδυναμίες μας, όλα τα όνειρα και οι μοροφιλοδοξίες μας. Ό,τι ανεκπλήρωτο, ό,τι δεν κάναμε σωστά. Χρειάζεται πολλή δουλειά για να καθαριστεί και να λαγαρίσει ο εαυτός πριν μπει με τη χάρη του Θεού στην έσω σιωπή. Εκεί συναντήσατε τον πνευματικό σας πατέρα. Ένας μοναχός που είχε έρθει στο Άγιο Όρος μου μίλησε για τον πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος ζούσε στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα στην έρημο της Ιουδαίας κοντά στην Νεκρά Θάλασσα. Μετά από πολλές δυσκολίες πήγα να τον συναντήσω. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτός ήταν ο οδηγός που ζητούσα. Είχε μια φωτεινή ομορφιά, μια φωτεινότητα που δεν σε παραπλανά αλλά σε φωτίζει, σε μεταμορφώνει, σε ειρηνεύει με λόγους αληθείας, με απόσταγμα απλότητας. Αυτός ο γέροντας έκανε φανερή σε μένα την παρουσία του Θεού. Αποφάσισα ότι θα γίνω μοναχός και ότι στον άνθρωπο αυτό θα έκανα υπακοή. Ο πατήρ Σεραφείμ σας δέχτηκε αμέσως? Όχι, και αυτό ήταν το πρώτο μου μάθημα. Φανταστείτε σας παρακαλώ. Ένας νέος άνδρας 33 ετών φτάνει στην έρημο της Ιουδαίας, έχοντας εγκαταλείψει τα πάντα και μια πολύ καλή ζωή στο Παρίσι, και ζητά να ενταχθεί στο κοινόβιο. Με έβαλαν στην κουζίνα. Το φαντάζεστε? Εμένα, ένα Γάλλο. Μου έμαθα να σκουπίζω το πάτωμα, να πλένω πιάτα. Βέβαια, το πλήσιμο των πιάτων στην έρημο δεν είναι απλή υπόθεση, γιατί το νερό είναι λιγοστό. Ξαναμάθαινα, όπως ένα μικρό παιδί, καθημερινά πράγματα και πώς αυτά συνδέονται με το πνεύμα. Δεν επρόκειτο για μάθηση πρακτική, ήταν μίηση. Υπάρχει τόση ομορφιά στην απλή κίνηση, ομορφιά που μπορεί να γίνει δοξολογία, μαρτυρία, σάρκωση της παρουσίας. Την πρώτη μέρα, εμπρός στο πιάτο κάθε μοναχού, έβαλα το επιδόρπιο, ένα λουκούμι. Τότε οι μοναχοί ήσαν 12, άρα έβαλα 12 λουκούμια. Όταν γύρισα, το λουκούμι μου είχε εξαφανιστεί. Η θέση μου ήταν δίπλα στον πατέρα Σεραφείμ, οπότε η δουλειά ήταν δική του. Εάν ήδη από την πρώτη μέρα ο πνευματικός κλέβει το λουκούμι μου, τι θα γίνει μετά από 15 μέρες? Κατάχρηση εξουσίας. Τρομερό. Για σκεφτείτε το καλά. Και στο Παρίσι μπορεί να σας κλέψει κάποιος, κατανοητό. Αλλά σε ένα μοναστήρι, την πρώτη κιόλας μέρα να σε κλέψει ο ηγούμενος, άλλο πράγμα. Είχα βάλει μετάνοια και είχα υποσχεθεί υπακοή. Άρχισα να κάνω σκέψεις αρνητικές, κάτι που επηρέαζε την προσευχή μου. Μετά το δείπνο πήγα να δω τον πατέρα Σεραφείμ, έβαλα μετάνοια και τον ρώτησα: «Πάτερε, γιατί μου πήρες το λουκούμι μου?» Με άφησε να μιλάω χωρίς να μου απαντά. Μετά από 5 λεπτά δεν είχα τίποτα άλλο να πω. Μου είπε: «Τα είπες όλα?» «Όχι», απάντησα, «αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτε». «Ήθελα να δω αν θα με κατακρίνεις. Αν το είχες κάνει, θα σου είχα πει: ορίστε η πόρτα, μπορείς να φύγεις». Για μένα αυτό ήταν ένα μάθημα ασυνήθιστο, παράδοξο. Πράγματι δεν πήγα στην έρημο για να κρίνω τους κλέφτες και τους ψεύτες. Θα μπορούσα βέβαια να του κάνω και λίγο κήρυγμα: «Ξέρετε, αυτό δεν ήταν καλό, δεν ήταν ωραίο.
θα μπορούσα να σηκωθώ και να φύγω από το μοναστήρι και να καταγγείλω στον τύπο τον πατέρα Σεραφείμ με κατηγορίες όπως κατάχρηση εξουσίας ή κλοπή, βγάζοντας στη φόρα ένα σκάνδαλο. Εάν ήρθα στο μοναστήρι φέρνοντας μαζί μου τα βαρύδια του κόσμου, δεν έχω καμιά δουλειά στην έρημο. Ο πατήρης Σεραφείμ μου δίδαξε. Δεν είσαι εδώ για να κρίνεις, είσαι εδώ για σένα. Εάν βλέπεις ότι κάποιος αδελφός κάνει λάθος, το θέμα δεν σε αφορά. Αν όμως αυτό σου δημιουργεί πρόβλημα, τότε έλα να με δεις. Αλλά όταν δεις έναν αδελφό να σφάλει, όποιο και αν είναι το σφάλμα του, προσευχή σου για αυτόν. Μην αρχίζεις να τον κρίνεις, να τον γεμίζεις ενοχές, κάνοντάς του μάθημα ηθικής. Ένα από τα πρώτα μαθήματα στην έρημο ήταν πως ήμουν εκεί για μένα τον ίδιο και πως χωρίς να είμαι απομονωμένος, ήμουν μόνος ενώπιον του Θεού. Όλοι οι μοναχικοί δίδαχοι είναι προφορικοί και προσωπικοί. Του καθενός ο δρόμος είναι προσωπικός και θα κριθεί ανάλογα με το πνεύμα των έργων του. Θεοτόκε η ελπίδα.
Ακούσαμε έναν ύμνο από την Κέτη Κουλιά και το CD «Μάνα, πηγή του Παραδείσου, ψαλμοί και τραγούδια για τη μάνα και την Παναγιά». Διψώ για ένα ζωντανό νερό το βιβλίο του Γάλλου Ορθόδοξου μοναχού Ιωάννη. Συνεχίζουμε τη συνέντευξη. Διηγηθείτε μας κάτι ακόμη από τη σχέση σας με τον πατέρα Σεραφείμ. Ζωή στην έρημο σημαίνει νηστεία, προσευχή, αγρυπνία. Πολύ γρήγορα αναπτύσσει κανείς αισθήσεις εξολογικές. Επίσκεψη αγγέλων το λέμε αλλιώς. Μια μέρα αισθανόμουν πραγματικά διαφορετικά. Ένιωθα πλημμυρισμένος από τη Θεία Χάρη. Φυσικά πήγα αμέσως στο γέροντα. «Πάτερ, με επισκέφτηκαν άγγελοι, μου μιλούν. Καταλαβαίνω το βαθύτερο νόημα του Ευαγγελίου. Νιώθω ότι μια απέραντη και δυνατή αγάπη με συνδέει με το σύμπαν». Ο γέροντας, χωρίς να σηκώσει καν τα μάτια του, μου είπε: «Πήγαινε να σκουπίσεις τα αποχωρητήρια και δες αν οι άγγελοι σε συνοδεύουν ακόμη». Αυτή η ταπείνωση, ακατανόητη για το μυαλό, μου έδωσε να καταλάβω ότι ο Θεός δεν επιλέγει πού θα εμφανιστεί. Αν αξιωθώ να αισθανθώ την παρουσία Του, ακόμη και όταν κάνω την πιο ταπεινωτική δουλειά, την πιο απλή δραστηριότητα, τότε θα ακτινοβολήσει παντού. Αν ένας αδελφός πει «Είμαι ταπεινός», ο γέροντας για να τον δοκιμάσει θα τον ταπεινώσει. Αυτή η ακατανόητη για μένα ταπείνωση μου έδωσε να καταλάβω ότι οι άγγελοι είναι παρόντες όχι μόνο όταν προσευχόμαστε, αλλά μπορεί κανείς να τους αισθανθεί ακόμη και στην πιο καθημερινή δραστηριότητα, ακόμη και στο πιο βαθύ σκοτάδι. Η παρουσία του Θεού αναπαύεται στο πνεύμα και όχι στην αξία της πράξης. Ο πατήρ Σεραφείμ δεν απέρριπτε την ύπαρξη ασώματων οντοτήτων, πάσχιζε όμως να εξαλείψει κάθε ήχος πνευματικής υπερηφάνειας. Ακούστε μια ακόμα ιστορία. Για μένα το ωραιότερο μέσο έκφρασης παραμένει η τέχνη. Είναι ο τρόπος να δίνω ζωή σε αυτό που υπάρχει μέσα μου. Μια και ήμουν στην έρημο, σκέφτηκα να ασχοληθώ με την καλλιγραφία, μια τέχνη που δεν απαιτεί και πολλά υλικά. Για μελάνη θα χρησιμοποιούσα μαύρη κάπνα από τα κεριά και για πένα ένα κομμάτι πελεκημένο ξύλο. Μια μέρα έκανα μια ωραία καλλιγραφία. Την πήγα στον πατέρα Σεραφείμ. Αυτός την πήρε και είπε: «Αυτό είναι ωραίο». Φαντάστηκα ότι θα την κρεμούσε κάπου στην τράπεζα, αλλά αυτός τη δίπλωσε στα τέσσερα και την έβαλε στην τσέπη του. Αφού την έβαλε στο τσεπάκι του, σκέφτηκα: «Δεν ξέρει τίποτα από τέχνη. Αν το ήξερα θα την είχα κρατήσει για μένα». Όμως με αυτή του την κίνηση μου έδωσε να καταλάβω πως έπρεπε να αναζητώ με αγάπη την ίδια την ομορφιά, με όμικρον κεφαλαίου. Να της δίνω σάρκα και οστά με την τέχνη μου και όχι να αγαπώ το καλλιτέχνημα. Και ακόμη κάτι. Στην Ορθόδοξη παράδοση, όταν ένας μοναχός πρωτομπαίνει στο κελί του, επικαλείται το Άγιο Πνεύμα και μετά ανοίγει το Ευαγγέλιο. Έπεσα στον στίχο: «Μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού». Η καθαρότητα της καρδιάς μου, το πνευματικό κέντρο, όχι το όργανο, θα μου χαρίσει τη θέα του Θεού. Τι άλλο έκανε ο πατήρ Σεραφείμ από το να αφαιρεί τα επικαλήματα ώστε να καθαριστεί το μάτι της καρδιάς? «Δεν μου κρύβεται ο Θεός, εγώ του κρύβομαι. Είμαι ελεύθερος να ανοίγω ή να κλείνω τα βλέφαρά μου, να ανοίγω ή να κλείνω τα αυτιά της καρδιάς μου, το αισθητήριο της καρδιάς. Με τα μάτια κλειστά δεν βλέπω τον ήλιο. Αν όμως τα ανοίξω, βλέπω τον ήλιο, βλέπω το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαι ο Θεός ή ο ήλιος. Είμαι απλώς η αιστεία του κατόπτρου. Όμως, αν έχω μάτια μόνο για μένα, για το εγώ μου, αν έχω τυφλωθεί από τα ίδια μου τα έργα, τότε δεν μπορώ να ανυψωθώ στο Θεό». Ο πατήρ Σεραφείμ, τρυφερά αυταρχικός, πέταγε τα επικαλήματα, καθάρισε τη ματιά μου, καταδίωκε τις ψευδεστήσεις και την άγνοια για να μου δοθεί η χάρη του θαυωρίου φωτός. Μου πρόσφερε ελευθερία με αγάπη, με άφησε να αποπληθώ, να καθαριστώ, με άφησε να σοφρονιστώ. Δεν με ευνούχησε, δεν με θανάτωσε, δεν με απέρριψε, αφαίρεσε όλα τα περιτά. Πόσο διάστημα μείνατε στην μονή του Αγίου Σάβα? Συνολικά 3 χρόνια, σε 3 διαφορετικές χρονικές περιόδους. Την 3η φορά ήμουν καλύτερα προετοιμασμένος για μάχη. Ο
Όταν κάτι σου λείπει στην έρημο, σου γίνεται αιμονή. Μια μέρα είχα τον πειρασμό να πιω καφέ. Ελάτε στη θέση μου και σκεφτείτε πόσα πράγματα είχαμε στερηθεί. Στυλό, λουλούδια, τα σύννεφα εντελώς, καθόλου βιβλία, το ηλεκτρικό ρεύμα. Όλα τα είχα αποδεχθεί, γεγονός όχι και τόσο αυτονόητο. Για δύο ημέρες η σκέψη του καφέ δεν με άφηνε να ησυχάσω. Αλλά εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα δεν υπέφερα άλλο την έλλειψη. Προσπάθησα να αντισταθώ, τελικά όμως πήγα να συναντήσω τον γέροντα. «Πάτερ, δεν μπορώ άλλο, μου λείπει ο καφές. Τον έχω ανάγκη. Πρέπει να πάω στα Ιεροσόλυμα να αγοράσω, διαφορετικά θα γίνω κομμάτια». Ο πατήρ Σεραφείμ μου είπε: «Δεν είναι σοβαρό. Πηγαίνει στην αποθήκη, παίρνει καφέ, τον βάζει σε μια σακούλα, την κλείνει, αλλά πώς την κλείνει, αυτό είναι το σημαντικό, την κλείνει με σελοτέιπ και μου την παραδίδει με επισημότητα. Υποκλίνομαι ευχαριστώντας. Καταχαρούμενος πηγαίνω στο κελί μου. Βάζω νερό να ζεσταθεί, αλλά σταματώ. Τώρα που έχω τον καφέ, θα προσπαθήσω να αντισταθώ». Και τα κατάφερα χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, δέκα μέρες. Δεν ήπια ποτέ ξανά καφέ. Αφού είχα στη διάθεσή μου καφέ, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ακούστε τώρα τι κατάλαβα από αυτό το περιστατικό. Λίγο καιρό αργότερα πήγα στο Παρίσι να κοιτάξω τα μάτια μου. Επισκέφτηκα έναν γιατρό, ο οποίος χρησιμοποιούσε φυτικά φάρμακα. «Άκουσε, αν θες να γιατρευτείς, πρέπει να με υπακούσεις. Σου απαγορεύω να ξαναπιείς καφέ». Έτσι μου είπε. «Δεν μπορώ να σε υπακούσω, γιατί δεν πίνω πια καφέ», του απάντησα. Αυτό μου χτύπησε κάπως, γιατί με έκανε να καταλάβω ότι η συγκεκριμένη ιατρική συμβουλή με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν μικρό παιδί. Μου έδινε μια εντολή, μου επέβαλε να υπακούσω. Όταν ο πνευματικός μου πατέρας μου είχε συμπεριφερθεί όπως φερόμαστε σε ενήλικα, μου είχε προσφέρει ελευθερία. Αν ήθελα να απαρνηθώ την πίστη, να εγκαταλείψω το κελί μου για τον καφέ, μπορούσα να το κάνω. Έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι δεν είχα ανάγκη από καφέ, αλλά από κάτι άλλο. Στην έρημο της Ιουδαίας, 300 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, με 40 βαθμούς υποσκιάν, σχεδόν όλες οι ακολουθίες τελούνται στη διάρκεια της νύχτας. Η ραθυμία ενεδρεύει. Αναζητούσα έξωθεν κάτι διεγερτικό, όμως ο πατήρ Σεραφείμ μου αποκάλυψε ότι το διεγερτικό υπήρχε μέσα μου. Ο καφές θα με κρατούσε σε εγρήγορση, όμως εκείνος μου φανέρωσε την επιθυμία να θέλεις χωρίς να θέλεις. Και κάτι ακόμα. Ο μοναχός ζει ασκητικά, του λείπει η τρυφερότητα, η στοργή. Δεν ήταν λοιπόν η ανάγκη του καφέ, αλλά η έλλειψη μιας φιλικής παρουσίας. Αυτό έπρεπε να αντιμετωπίσω. Χρησιμοποίησα τον καφέ ως μεταβίβαση. Με το να μου δώσει ένα κιλό καφέ, σφραγισμένο σε σακούλα, μου έδωσε την ευκαιρία να βάλω αρχή για τη μεγάλη εσωτερική μάχη, να ανακαλύψω δηλαδή τις πραγματικές μου αδυναμίες. Αν μου είχε δώσει τη σακούλα ασφράγιστη, θα είχα πάρει λίγο. Σφραγίζοντας την όμως, η φοβερή απόφαση να την ανοίξω ήταν δική μου και μόνο δική μου. Με κατέστησε υπεύθυνο ενώπιον του Θεού για το δρόμο που ακολουθούσα. Σιγά σιγά κατάλαβα πώς λειτουργεί ένας πνευματικός πατέρας και το αποδέχτηκα. Ο πνευματικός πατέρας, φέροντας στην επιφάνεια το ουσιαστικό, προκαλώντας εν αγάπη εσωτερικές μάχες, τοποθετεί τον υποτακτικό του πάντοτε ενώπιον του Θεού. Του φανερώνει πώς χρησιμοποιούνται τα εργαλεία της παράδοσης, ώστε να γίνει το σώμα μας ναός. Σαν μέσα σε καθρέφτη, βλέπεις τον εαυτό σου με τα δικά του μάτια, ακούς τον εαυτό σου στα λόγια του, ανακαλύπτεις την ενότητα που σε οδηγεί στο μοναδικό και στο συμπαντικό. Συνειδητοποιείς ότι πραγματικά μεγάλος είναι αυτός που γνωρίζει τις αδυναμίες του και με ταπείνωση τις μεταστρέφει, τις μεταλλάσσει σε δύναμη αγιότητας. Χωρίς καθόλου να τον γεμίζει ενοχές, ο γέροντας δείχνει στον υποτακτικό του αυτό που πράγματι είναι ενώπιον του Θεού, να είναι και να παραμένει εντελώς ο εαυτός του, χωρίς να γίνεται εγωιστής, αλλά να ανοίγεται με όλο του το είναι στην παρουσία του Θεού. Συνηθίζουμε να λέμε, και μάλιστα με βεβαιότητα, ότι δεν υπάρχουν πια πνευματικοί πατέρες. Και εγώ δεν κουράζομαι να απαντώ. Δεν υπάρχουν πια υποτακτικοί.
Ακούμε πολλά για την άσκηση στην έρημο. Ποια είναι η σχέση σώματος και άσκησης στην Ορθοδοξία? Το σώμα δεν είναι ύλη προς καταστροφή, είναι ύλη που πρέπει να μεταμορφώσουμε. Το σώμα είναι ο ναός του πνεύματος. Αγαπώ το σώμα μου γιατί μέσα του υπάρχει μια αγάπη μεγαλύτερη από μένα, μια αγάπη που με οθεί να πάω πολύ παραπέρα από την ανθρωπινότητά μου. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα χορευτή που θέλει να ζήσει την ομορφιά του χορού. Προσπαθεί να γνωρίσει καλά το σώμα του, να το κυβερνήσει, να το τιθασεύσει. Το κάνει με αγάπη. Από αγάπη για το χορό, όχι με βιαιότητα ή σκληρότητα. Δεν θέλει να το υποδουλώσει ή να το απαρνηθεί. Στόχος του είναι να το μεταμορφώσει, να το κάνει πιο ευλίγιστο, πιο αρμονικό. Δεν το αποκηρύσει. Αντίθετα, το μεταμορφώνει με τρυφερότητα. Αυτή είναι η πρώτη δουλειά που καλούμε να πραγματοποιήσω ενώπιον του Θεού. Και με τους σωματικούς περιορισμούς της ασκητικής ζωής, εάν τους κάνω για τον εαυτό μου, τότε οι περιορισμοί προξενούν θλίψη. Εάν όμως στόχος μου είναι η παρουσία του Θεού, τότε με αφυπνίζουν εφρόσινα, μου προξενούν αγαλίαση, γιατί ο στόχος έχει νόημα. Αποκαλούν τους ασκητές της ερήμου αθλητές του πνεύματος. Ναι, είναι ορειβάτες που σκαρφαλώνουν στα βάθη τους. Δεν πρέπει να συγχαίουμε την περιτομή με τον ευνοχισμό. Η μεν αυξάνει, πολλαπλασιάζει τη δύναμη, ο δε αφαιρεί τη δημιουργικότητα. Όταν ο αγρότης κλαδεύει ένα δέντρο, δεν το κάνει για να το ξεπαστρέψει, αλλά για να πάρουν δύναμη οι χυμοί του, ώστε το δέντρο να δώσει καρπούς. Η άσκηση δεν είναι με κανένα τρόπο βασανιστήριο. Είναι έκπληξη της καρδιάς όταν την αφυπνίζει η παρουσία του εντελώς άλλου. Η παράδοση διακρίνει πολλά επίπεδα άσκησης. Ας μιλήσουμε, αν το επιθυμείτε, για ένα είδος άσκησης που όλοι γνωρίζουν, την νηστεία. Λέω πως είναι η πιο γνωστή, γιατί εύκολα μετριάζεται η αυστηρότητά της. Αν κάποιος πεθαίνει της πείνας, τρώγοντας λίγη σούπα βάζει στη μάχη τέλος. Η νηστεία σκάβει μέσα μας ένα λάκκο για να ριζώσει ο Θεός. Νηστεύοντας, βιώνω την έλλειψη τόσο έντονα, ώστε το σώμα μου πια να ουρλιάζει από πείνα και δίψα για το Θεό, για τη δωρεά του σώματος και του αίματός του, την ανέμακτη προσφορά, τη ζώσα θυσία. Υπάρχουν βέβαια και νηστείες πιο λεπτές, των σκέψεων, των επιθυμιών, των αντικειμένων, των οφθαλμών. Δεν είναι όμως ένας εξωγενής περιοριστικός παράγοντας? Όχι καθόλου. Νηστεύω με τη θέλησή μου και παραμένω ελεύθερος, ενώ νηστεύω. Έχω 10 ευρώ, είτε τα δώσω σε ένα φτωχό, είτε τα χάσω, είτε μου τα κλέψουν, το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Δεν έχω πια τα 10 μου ευρώ. Όμως στην πρώτη περίπτωση οφείλεται στη συμπόνια μου, στη δεύτερη σε μια βίαιη πράξη και στην τελευταία στην απροσεξία μου. Παραμένω πάντοτε ο Κύριος στον αγώνα της άσκησης, γιατί εγώ ο ίδιος προκαλώ σκόπιμα τις περιστάσεις. Νηστεύοντας μπορεί κανείς να κάνει το σώμα του ναό ή να το καταστρέψει, προφανώς. Όμως η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο είναι μια ενδεχόμενη πνευματική καταστροφή. Έτσι έγινε όταν, έχοντας μπροστά μου τον καφέ, μπόρεσα να αντισταθώ και προχώρησα. Η καθημερινότητα με ελέγχει, αλλά δεν με εξελίσσει, δεν με αναπτύσσει. Η άσκηση είναι που με πάει μπροστά. Εδώ μας τονίζει ανάμεσα σε άλλα ο μοναχός Ιωάννης, φίλοι ακρότες, ότι η νηστεία δεν μπορεί ποτέ να είναι δίαιτα. Μπορεί να την ξεκινήσουμε έτσι ως δίαιτα, εν πάση περιπτώσει, αλλά στην ουσία της η νηστεία δεν είναι δίαιτα. Δηλαδή όποιος νηστεύει πραγματικά, πάει να πει ότι τρώει και λίγο, και η νηστεία, ας πούμε, ειδικά την περίοδο της Σαρακοστής, τις καθημερινές είναι άλαβη, τότε ενδέχεται να κάνει κακό και στην υγεία του. Γιατί το σώμα του στερείται τις βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία που του είναι απαραίτητα. Όμως, αποβλέποντας στο Θεό, η νηστεία τελικά δεν κάνει κακό. Κάνει καλό και στο σώμα και στην ψυχή πάνω απ' όλα. Ο Γάλλος Ιωάννης, όταν έγινε μοναχός Ορθόδοξος, κατάλαβε ποια είναι η πραγματική νηστεία και έτσι την εφαρμόζει με τη χάρη του Θεού. Εκείνο που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω είναι ότι ακόμη και μοναστήρια βγάζουν διάφορα βιβλία μαγειρικής με νηστίσιμα, κυρίως τα οποία είναι τόσο πλούσια που προτιμά κανείς να νηστεύει
χορταίνοντας με όλες αυτές τις λεκουδίες, αλλά και χάνεται κάπου το νόημα της πραγματικής νηστείας. Με την νηστεία σε ένα πρώτο στάδιο, λέει ο μοναχός Ιωάννης, ξεκινάω ελεύθερα. Βάζω αρχή, αντιμετωπίζοντας τα πάθη μου, ώστε να δημιουργήσω καταστάσεις, να αλλάξω συνήθειες, να αφυπνήσω ενέργειες που κρύβονται μέσα μου. Δυνατός σαν λιοντάρι, δόλιος όπως η Αλεπού. Να καλέσω όλα τα ζώα που με κατοικούν. Όταν πεινάω, τα ζώα ουρλιάζουν. Θα μπω στο κλουβί και θα τα ρωτήσω γιατί φωνάζουν. Θα ανακαλύψω ότι έχω να κάνω με έναν δικτάτορα που όλα τα ελέγχει. Είναι η λογική μου. Δεν τολμώ να καταπιαστώ με τίποτε αν πρώτα δεν το έχω καταλάβει καλά. Μπορεί ακόμη να υπάρχει μέσα μου ένα ζητιάνος, πιθανόν η σεξουαλικότητά μου. Το λοιπόν θα τη συναντήσω για να δω γιατί εκλιπαρεί, γιατί δεν έχω σύζυγο να αγκαλιάσω, λέει. Η έσω σύζυγος δεν είναι υποχρεωτικά η σύζυγος γυναίκα. Σύζυγος μπορεί να είναι και η πέτρα που δέχεται την ανάσα του γλύπτη. Μεταξύ του καλλιτέχνη και του καλλιτεχνήματος αναπτύσσεται μια σχέση ερωτική. Ο καλλιτέχνης αγγίζει, χαϊδεύει το έργο του, του δίνει λάμψη. Ο έρωτας είναι φωτιά που γονιμοποιεί το έργο ή καταστρέφει τον ερωτοχτυπημένο. Και θα ρωτήσω το σώμα μου, γιατί φωνάζεις? Γιατί δεν έχω που να πάω. Είμαι σε μια φυλακή χωρίς σίδερα. Οι ψευτοενοχές, η ηθικολογία, μια κάποια συστολή δεν με αφήνουν να ζήσω. Η νηστεία, για να συνεχίσω το παράδειγμά μου, θα με βοηθήσει να ανακαλύψω την έρημο που υπάρχει μέσα μου, που μπορεί να είναι και η καρδιά μου η ίδια. Καρδιά μου, γιατί ξεράθηκες, γιατί είσαι στέρφα? Κάποτε ο ερημίτης Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος ένιωθε να κυριεύεται από θλίψη. Για να καλμάρει λοιπόν τη θλίψη του και για να αφυπνήσει τα κοιμισμένα του αισθήματα, ζήτησε ένα βιολί. Για να κάνω τη δική μου έρημο να ανθίσει, θα σκάψω για να βρω νερό, θα εξετάσω τις επιθυμίες μου. Η νηστεία θα με βοηθήσει να προσδιορίσω τα ζώα, να παραδεχτώ τις αδυναμίες μου, να αντιληφθώ πού παίζεται το παιχνίδι, να ανακαλύψω τους τυφλούς και τους ζητιάνους, να βρω πού κατοικεί η ειρήνη, για να χτίσω εκεί μια πόλη και από εκεί να πάρω δυνάμεις. Νηστεύοντας την τροφή, θα μελετήσω το σώμα μου όπως μελετάω την Αγία Γραφή. Η παιδαγωγία του πρώτου σταδίου της νηστείας θεμελιώνεται στην αναγνώριση και στην παραδοχή της ίδιας μας της φύσης. Στο στάδιο αυτό ο ασκητής είναι αυτοδίδακτος. Εδώ θα σας αφήσουμε, θα συνεχίσουμε όμως με το βιβλίο του Γάλλου Ορθόδοξου μοναχού Ιωάννη, «Διψώ για ένα ζωντανό νερό». Θυμίζω ότι ακούσαμε και έναν ύμνο. Στο κανονάκι ήταν ο Στέφανος Δορμπαράκης, ο καλός φίλος. «Και την κουλιά, μάνα πηγή του παραδείσου», ψαλμί και τραγούδια για